Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα καντενάτσο. Έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Λίγες αγωνιστικές μείνανε. Φωτιά έχει πάρει πάλι. Δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε ποιοι. Ο ένας περνάει τον άλλον, ο άλλος αφήνει τον άλλον. Ναι, στα ντέρμπι της αγωνιστικής είχαμε ισοπαλίες. Είχαμε γκέλες που δεν τις περιμέναμε, όπως τη Μπολόνια με την Ουντινέζε. Εντάξει, εγώ περίμενα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να. Τώρα να έρχεσαι μετά από την Τριάρα μέσα στη Ρώμα και να γελάρεις. Κάπου θα. Περίμενες κιόλας. Ναι, γιατί κάπου θα γελάρει, δεν γίνεται. Αυτή που δεν γελάρει πουθενά είναι. Μην νευριάζετε, ρε παιδιά. Του λες με μίσος. Το καταλαβαίνω. Ναι, φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε. Όχι όλες οι ομάδες να γελάρουν και αυτή δεν γελάρει. Με βγαίνουν, είναι πιο σοβαρός, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι πιο δεμένα τα αποδυτήρια μέσα. Μπορεί, πολλά μπορεί. Ιτσέτερα. Πολλά μπορεί. Θα φτάσουμε όταν παγιάσουμε την Αταλάντα, θα στα πω όλα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με το Juve Milan. 0-0. Κακό ματ. Κακό, ρε φίλε, ναι, πολύ κακό, εντάξει. Λίγες φάσεις. Και στη βαθμολογία ακόμα, έτσι όπως βλέπω εγώ τη Juventus, μήκε δεν βγήκε τρίτη. Και δεν βγήκε τέταρτη. Ξέρω εγώ, γιατί κακή χρονιά. Ή απλά αφοσιώνονται, έχουν θέσει ως στόχο την τετράδα μέρη και το Coppa Italia. Ναι, δεν ξέρουν, ναι. Αλλά έτσι το έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο. Είχαμε ένα γήπεδο το οποίο θυμίζει εκκλησία, δεν ακούγονταν τίποτα. Έλειπαν και οι οπαδοί της Μίλαν για διάφορους λόγους. Και γενικά είναι κακό γήπεδο για τα εκτός έδρας, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Όπως είχαμε τους οπαδούς της Λάτσιο που δεν τους άφησαν να μπουν ενώ είχαν εισιτήρια. Όπως είχαμε και τους οπαδούς της Ρώμα στο τελευταίο μάτς που είχα πάει κι εγώ με εισιτήρια πάλι δεν τους άφησαν να μπουν. Κάναν ανακοίνωση κιόλας οι οπαδοί της Μίλαν ότι δεν θα είναι παρόντες στο γήπεδο και για την τιμή των εισιτήριων που είναι πανάκριβα. Μιλάμε τώρα για σετόρεο όσπι. Δεν δικαιολογείται να έχει τόσο μεγάλα ποσά. Καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο θα προμηθεύονταν τα εισιτήρια. Που πρέπει ντε και καλά να μπεις με το συγκεκριμένο τον αριθμό από την κάρτα του παδού για να κλείσεις από το site της Juventus. Διάφορα τέτοια. Διάφορα. Σπαστικά για να μην πάει κι άλλος να κλείσει. Ναι, ακριβώς. Οπότε είχαμε ένα διάφορο match και μέσα και έξω στο γήπεδο. Ναι, αδιάφορο. Δεν ήταν όμως για τη βαθμολογία. Όχι. Γιατί ήταν, άντε η Μίλαν. Εντάξει. Τη Μίλαν τη ήφερε και το χι. Ναι, μια χαρά. Ενώ η Juventus δεν έχει επαναπαυτεί στην τρίτη θέση. Από κάτω οι ομάδες κερδίζουν, παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο. Παίρνουν αποτελέσματα. Ναι, και στις αγωνιστικές που μένουν, μια και η Juventus δεν έχει και αυτή πολύ εύκολο πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό να γκελάρει και να χάσει μέχρι και την τρίτη θέση. Μαθηματικά είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί είναι μόνο δύο βαθμοί. Είναι 65 Juventus, Πολόνια 63. Είχαμε ένα βαρετό 0-0. Βαρετό. Λίγες ναι. Φάσεις. Πολύ, ναι, ακριβώς έτσι. Λίγο καλύτερη, θα έλεγα, και λίγο πιο επικίνδυνες φάσεις είχε η Juve. Και λόγω έδρας. Και λόγω έδρας και λόγω ότι δεν έπαιζε ο Μινιάν, έπαιζε ο Κέλο. 0-0. Καλό αποτέλεσμα για τη Μίλαν. Κακό για τη Juventus. Όσο καλό μπορεί να είναι, ας πούμε, και όσο καλή θα μπορούσε να ήταν αυτή η εβδομάδα και αυτή η μέρα. Δεν πειράζει. Ναι, ακριβώς. Αυτά. Τι θέλεις, θες να πάμε. Πάμε στο άλλο τερμπι. Νάπολη Ρώμα. Αν άξιζε μια ομάδα να πάρει τρεις βαθμούς, ήταν η Νάπολη. Εντάξει. Στον γκολ ήταν τυχερή η Νάπολη. Ναι, ρε, αλλά είχε 500 ευκαιρίες να βάλει γκολ. Όμως, ναι, όμως εσύ, σαν Ρώμα, έρχεσαι από κουραστικά πράγματα, ρε φίλε. Μάτς για λίγο, πολύ αγχωτικό, γιατί έπρεπε να το πάρει μπας τζάμπα. Γυρνάς, Ευρώπες. Εντάξει. Για μένα το χ είναι μια χαρά. Πόσο πήρε το χ, εντάξει. Τρεις βαθμοί θα ήταν τέλειο, το ιδανικό. Αλλά έπαιξε και πολύ επιθετικά η Νάπολη. Και να θέλει λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Δεν νομίζω να το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι από τη Ρώμα. Απλά είναι κούραση. Όπως και επίσης και οι ελλείψεις. Ναι. Χωρίς παρέδες στο κέντρο. Ναι. Το μέγα του κέντρου. Γιατί μπορούμε να γνωριστεί ένα Ναπολετάνο που δώσει κίτρινη κάρτα. Χωρίς τον Λουκάκου. Ναι, σημαντικότατο. Ελπίζω να είναι καλά τώρα για τη Λεβερκούζεν να παίξει. Παίξει. Πιστεύω θα παίξει. Να παίξει. Και καλά να μην είναι. Ναι. Εμένα μου άρεσε που σκόρε ο Ρίμπεχαμ να ανέβει λίγο γιατί ήρθε από τραυματισμό και δύσκολο τραυματισμό. Το πρώτο γκολ τη σεζόν. Εμένα μου άρεσε το ότι προηγήθηκε πέρα από το πώς πήγε το μάτς. Το πρώτο μήχρονο έχει μόνο Νάπολη. Στο δεύτερο μήχρονο πήρε περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου και έδειξε ότι ποια ομάδα ήθελε να πάρει το μάτς. Okay. Όταν προηγείσαι και α μένει και ένα μισάωρο, παίζει με μια Νάπολη η οποία φέτος μια μιλά μια φύλλα. Παίζει 80 πλάς λεπτά με Κρίστενσεν. Τραγική κατάσταση. Εγκεφαλικό. Τρέχουν αίμα τα μάτια μας. Και πολλές φάσεις στις οποίες ήσουν τυχερός, δεν τις αξιοποιήσει η Νάπολη, ήταν από όλα δικά του. Στο γυρνάει κιόλα η Νάπολη. Επέναντι του παίρνει ο Ρενάτο Σάντσες. Άλλο το φάντασμα τη σεζόν. Και ευτυχώς όπως έγιναν τα πράγματα, ήρθε και τον γκολ του Άμπραμ στο τέλος. Αυτά είχε. Πολύ καλό μάτσο και από τον 90 που έπαιξε όλο το παιχνίδι. Το ξεχάσαμε μια χαρά. Τέλεια. Είναι μια χαρά. 90 λεπτό έπαιξε πολύ καλά. Ωραία. Και ο Μαντσίνη τον κλείσαν όσο μπορούσαν να το σημαίνει. Τρομερό μάτσο από τον Σβιλάρ. Αυτά είχαμε και από το δεύτερο τέρμι. Υπόδειγμα. Αταλάντα έμπολη. Πού στηρίζω εγώ αυτή την ωραία εμφάνιση. Στο ωραίο κλίμα. Ο Γκασπερίνη πιστεύει πάρα πολύ στους παίχτες. Ο κόσμος στηρίζει την Αταλάντα. Ο κόσμος δεν πατάει στο γήπεδο. Γιατί με αναφέρεις. Καλά, εντάξει, το κόσμο δεν παίζει. Αν αφήσει να πω κάτι ρε, για την Αταλάντα. Για σύνη και λάθος. Τι πειράζει. Τις βγαίνουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις πολύ ωραία. Γιατί παίζει πολύ καλή μπάλα. Ξύπνησε ο Σκαμάκα. Λειτουργεί αυτή η περίεργη τριάδο τετράδα. Λούκμαν, Καμάκα, Ντεκέντελεα, Κουπμάινερ. Τις βγαίνουν πράγματα και υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Κοιτάει και τη δουλειά.
εκεί έχει το στόχο. Το να βγω Champions League. 1-1 τα παιχνίδια Ευρώπη. 1-1 τα κύπελα. Έφτασα τελικό. Θα το πάρω κιόλα. Πολλά θα γίνουν. Όπως και έδειξε και μέσα στο παιχνίδι. Το Atalanta Empoli. Που άρχισε να έρθει το γκολ. Ήρθε με καθαρό πέναλτι. Δείξε με αντίρρηση, τον κλώτησε. Μου δεν είπα κάτι. Τι. Και εμένα μου αρέσει αυτό που γίνεται. Μόλις μπαίνει μέσα η ομάδα, κυνήγησε τον γκολ και το καθάρισε. Από εκεί πέρα και η Empoli είχε κάποιες ευκαιρίες. Γιατί εντάξει, λογικό είναι εμείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και η Empoli να κάνει και αυτές τις ευκαιρίες. Με αυτά και με εκείνη είμαι εκ τη θέση που μπορεί να αλλάξει και να πάει και τέταρτη. Βέβαια και τρίτος μπορεί να πάει. Όχι, δεν νομίζω τόσο γιατί. Καλά, κάτσε να δεις τώρα την άλλη αγωνιστική και θα σου πω εγώ πώς θα αλλάξει. Σωστά. Και εύχομαι αυτή η καλή πορεία να συνεχιστεί και να πάρει κάτι πάρα πολύ καλό. Να φέρει ακόμα και ένα τρόπαιο, γιατί διεκδικεί δύο τρόπαια. Το ένα είναι τρομερό, το άλλο είναι Κύπρο. Να φέρει κάτι στο Μπέργαμο. Να το βάλουμε στην κοινότητα του χωριού μου. Να το βάλουμε στο Δημαρχείο, στο Δημαρχείο του Κασπερίνη. Πάμε Λάτσιο. Πολύ καλό ματς. Να δει και το σκορ. Βέβαια. Πολύ καλή προσέγγιση. Σημαντική τρισβαθμή. Πολύ σημαντική. Και αυτή είναι σε απόσταση αναπνοής. Γιατί έπαιξε και καλά. Έπαιξε πολύ καλά. Μπορούσε να μην ήταν μόνο το να ήταν 1-0, να ήταν και 2-0. Και 3-0 και 4-0 αν μπορούσε. Έχασε ευκαιρίες. Στο 0-0 κράτησε κιόλας. Και στο 0-0 και στο 1-0 κράτησε ο Μαντάς. Οι σημαντικές επιβάσεις. Και αυτή όμως η περίεργη χρονιά, ρε Γιάννη, με αλλαγές πεπών. Πολλά πράγματα. Δηλαδή και εδώ που είναι και παλεύει, καλά είναι να σου πω. Είναι εδώ που είναι και παλεύει, γιατί όλες οι υπόλοιπες από πάνω έχουν πολλά. Δεν έχουν ένα μάτι. Εντάξει, και αυτή ήταν όμως μέσα στο Champions League, αλλά. Στου 16, ρε. Στου 16. Φτάσει μέχρι το Μάιο να παίζει δύο παιχνίδια τη βδομάδα. 1-0. 1-0 με τον Τζακάνι. Με ασίστ του Λουίς Αλμπέρτο σε υποδειγματική αντεπίθεση. Κλέψιμο στο κέντρο. Με δύο πάσες, γεια σας. Και κατάφερε όμως και κράτησε και το 1-0, έτσι. Γιατί μπορούσε να δεχτεί γκολ. Και κατάφερε και πήρε το τρίποντο. Και σε μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε να πιάσουμε την πρωταθλήτρια. Που κατάφερε και κέρδισε και την Τωρίνο. Να πούμε λίγο για τη χρονιά του Τσαλανόγλου. Τέλεια χρονιά. Να πούμε λίγο που βγαίνανε, μιλούσανε. Λες και το συγκρίνουν τον πύρλο του στα prime του. Ξέρεις τι γίνεται. Παίρνουν το κίνητο και διαβάζουν στατιστικά. Α, έτσι. Βρε και στατιστικά να διαβάσεις. Α, στο μάνατζερ έτσι είναι. Και στατιστικά να διαβάσεις. Δεν υπάρχει σεζόν που κάνει ο Τσαλανόγλου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι στο μάνατζερ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι στα στατιστικά. Ούτε στις κάρτες στο FIFA, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι στην τηλεόραση και δες το. Ποδόσφαιρο είναι και αυτό. Και τέλος, άτσι. Ναι. Ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ήσυχα, όμορφα, δύο γκολάκια. Δύο γκολάκια, ο μεγάλος Τσαλανόγλου. Με 10 παίχτες η Τωρίνο όμως, έτσι. Τελευταίος παίχτης, δεν πρέπει να πάρει κόκκινο. Βέβαια, ρε, εντάξει, το λέω, δεν πειράζει να μην το πω. Ό,τι δεν ήρθε στο πρώτο ημίχρονο από γκολ, ήρθε μέσα σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά. Με τον κύριο Τσαλανόγλου. Ο Τούρκος. Ο Τσαλανόγλου. Για λίγη. Όλη την ώρα έτσι έκανε. Και είχαμε και τη φιέστα. Λογικό, πρωταθλητές. Ωραία, πρωταθλητές. Και τι δεν έγινε. Και τι δεν έγινε. Έκανε πάνω από το Πούλμαν. Ναι. Ο Ντούμφρις με το πάνω εκείνο με το Σαν Ανδρέας και καλά κρατάει τη λύκη. Έχει τα μούτρα του Τεόρναντ. Αυτή η κόντρα μένα μου αρέσει πολύ και θέλω να συνεχιστεί όσο πάει. Ναι. Φόβο, πολύ καλά. Κρατίζει με Μιλανίθα και καιρό, ναι. Και τι δεν είχε. Ωραία είναι αυτά, ρε. Το πανηγύρισαν μια χαρά το 20. Κοίτα, ναι, μεν είναι ωραία, ρε φιλέ. Είχε εμά του τρίτου, έτσι. Ήδη. Ναι. Κάπου πρέπει να κρατούνται όμω. Ναι, γιατί σε κάποιου χτυπάει κόκαλο και μπορεί να γίνουν πράγματα. Που δεν θέλουμε ακριβώς. Αυτό είναι διαφορετικό να το κάνουν παίκτες, διαφορετικό να το κάνουν οι οπαδοί. Ναι, εσύ κάνει τη δουλειά σου, παίξε την παλίτσα σου. Οι οπαδοί είναι άλλα. Άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι. Ωραία, πρωταθλητές τι να πούμε. Ήσυχα, όμορφα, 2-0 Τωρίνο. Είχαμε και ωραία υποδοχή και από τους παίκτες Τωρίνο. Χειροκροτούσαμε. Χειροκροτήματα, ναι, έτσι. Υποδέχτηκαν, μου δώσαν τα συγχαρητήρια. Ναι, γενικά μια πολύ ωραία μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιορτή. Στο Μιλάνο, την Ίντερ. Να πάμε στην Πολόνια. Πάμε στην Πολόνια. Να μια γκέλα. 1-1 και άρχισε κιόλα να σου φάρει στην Πολόνια. Μια Οντινέζε που εγώ προσωπικά τη εύχομαι όλα τα καλά. Βέβαια, έχει κανένα βάρο στον πάγκο. Ναι, πέρα από αυτό, εύχομαι να καταφέρει να σωθεί για την ομάδα που πρέπει να παίζει στην Σερία. Είχε και δοκάρι στο 94 για να πάρει το ματς. Μια Μπολόνια την οποία την έκλεισε πάρα πολύ καλά όλους τους χώρους. Είχε τις ευκαιρίες της, ναι μεν, δεν τις αξιοποίησε όμως. Και το γκολ ήταν και τυχερό. Ένα χ το οποίο άμα ήταν άσος, που θα ήταν το πιο λογικό αποτέλεσμα, okay. Θα ήταν ισόβαθμη με την Ιούβε. Και μια Μπολόνια που ούτε αυτή έχει κλεισμένη την θέση της, ειδικά μετά την γκέλα αυτή, γιατί έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Παίζει και με στην Τωρίνο, παίζει και με τη Γιουβέντους, παίζει και μέσα στην Τζένοα, παίζει και μέσα στην Νάπολη. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τι να τα πάρει όλα, ξέρω εγώ. Δεν είναι απίθανο, δεν έχει κακή ομάδα για να κάνει 4-4. Όπως λέω, μπορεί να το κάνει κιόλας το 4-4. Αλλά παίζει και σε δύσκολη έδρα τώρα με την Τωρίνο, η οποία. Όχι ότι έχει ανάγκη τους βαθμούς. Δεν στο δώσει κιόλα. Ναι, δεν στο δώσει και μπορεί να σε βάλει και δύσκολα. Γιατί και μπορεί να σε κερδίσει κιόλα. Ναι, γιατί να στο δώσει. Με τη Γιούβε θα είναι κρίσιμο, με στην Νάπολη θα είναι κρίσιμο. Γιατί και η Νάπολη καίγεται. Όπως επίσης και για τη Γιούβε δεν είναι εύκολο. Γιατί τώρα έχει να παίξει και μέσα στη Ρώμα. Έχει τον τελικό. Έχει τον τελικό. Έχει στο καπάκια μέσα στην Πολόνια να παίξει. Αυτό κι αν είναι τελικό. Αυτό κι αν είναι τελικό. Οπότε αναμένουμε. Έχουμε ακόμα. Να κλείσουμε Φιωρεντίνα. Πεντάρα. Πεντάρα.
πήγε να μπει και πάλι μέσα στο σκορ, μέσα στο μάτι. Είχε και πολύ χρόνο. Σχόλο, ναι, με το 2-1. Αλλά μόλις ανοίχτηκε την είπε, όχι, σήμερα ναι. Το μάτι το έκανα εγώ. Μην ανοίγεσαι γιατί... Καλό υποβεβασμό. Μια Φιωρεντίνα που είχε ένα εύκολο βράδυ. Χόρτασε ο κόσμος γκολ. Πήγε να μπει στο παιχνίδι σε σόλο, όπως είπες πριν, αλλά δεν τα κατάφερε. Έκανε το 2-1, αλλά από εκεί και μετά φόρτισαν ξανά οι άλλοι. Είσαι και εσύ στο κυνήγι σαν Φιωρεντίνα γενικά της Ευρώπης. Και έχεις πολύ σημαντικό τώρα μάτι μπροστά σου. Γιατί έχεις και Ευρώπη. Στους 4 του Conference με την Breeze. Μια Breeze που έδειξε ότι είναι καλή. Καλά, η Breeze. Άλλο να παίζει με PAOK που είναι καλή η Breeze και άλλο να παίζει με Φιωρεντίνα. Εγώ είμαι αισιόδοξη για τη Φιωρεντίνα. Ναι, δεν μπορεί να το πάρει. Κι εγώ. Να πάρει την πρόκριση. Τώρα για το Conference έχουμε δρόμο ακόμα. Καλή μπάλα για μια ακόμη αγωνιστική. Πολλά γκολ. Δείχνει ότι είναι σταθερή, σοβαρή. Μπορεί ναι, να πάρει τα μάτς που πρέπει. Ωραία. Οπότε έχουμε τα μάτς τώρα, τα ευρωπαϊκά. Με Europa και Conference, τη Champions League είπαμε δεν έχουμε. Mm-hmm. Μαρσία και Αταλάντα. Ρώμα Leverkusen. Και Φιωρεντίνα Club Breeze. Τίποτα. Θετικά αποτέλεσματα από όλες τις αλλαγές ομάδες. Νίκες. Νίκες μόνο για να παίρνουμε βαθμούς. Αν και για την Αταλάντα, εντάξει, πρώτο μάτς εκτός. Δεν θα ήταν άσχημο και το Χ. Καχαρά είναι. Ιδανική είναι η νίκη. Τώρα θα έχουμε προλέψει για την άλλη αγωνιστική που έχει πολύ ωραία μάτς. Σημαντικά μάτς βαθμολογικά για την πεντάδα. Γενικά για την Ευρώπη, που θα υπάρχει και η κούραση από τα μάτς τα μεσοβδόμαδα για κάποιες ομάδες. Να δούμε τι θα δούμε. Αυτά είχαμε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο κατενάτσο.